σηκώσετε. Ωρε, φοάρα βάσανα. Γράφω πάλι διαδρομή, αλλά όλο πέφτω σε αδιέξοδο. Από εδώ, από ό,τι βλέπω, λογικά πρέπει να περνάει μηχανάκια. Καλό κομμάτι. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, άρχισαν ήδη ξεκλαρίζουν, θα το πάρουν όλο αυτό. Όπα, κι άλλος κορμός. Όλο αυτό το κοπεί τώρα, γύρω-γύρω. Και από τους κανονικούς δρόμους έχει παιχνιδάκι εδώ, άμα έχει λάσπη, έχει καλό παιχνίδι. Είναι ωραίο ανηφοράκι. Το θέμα είναι ότι πότε θα πετύχουμε λάσπη. Εδώ η Μελίκη δεν είναι, έβρεξε τώρα, σε 5 ώρες στέγνωσε. Είναι άμμος. Αυτό τι είναι τώρα εδώ? Παγίδα. Για να δούμε. Καλό. Πάμε. Έλα που είστε. Λοιπόν, κατέβηκα ακόμα ένα κοψούρι. Φαρδί. Για όλα τα αυτοκίνητα. Και αυτό καταλήγει σε αδιέξοδο, αλλά έχει αναστροφή εκεί. Για χρονομετρημένη, αυτό είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή, να το κατέβεις μια φωτιά, να κάνεις ένα checkpoint και να ανέβεις ροκέτα. Ωραία, μια τρυπάρα, Γιώργη. Ωραία, πού είστε? Ωραία, μια τρυπάρα, Γιώργη. Ωραία, πού είστε? Πολύ καλή. Μπαίνει όλο το 30διάρι μέσα. Καλά, έχω και 30 αέρα τώρα. Μέσα 9. Κλάπιστα, τα μία ξόνια. Τώρα πλησιάζουμε το Locus Map. Ακόμα μία διέξοδο. Θα δω, άμα δεν ενώνει και αυτή, θα φύγω. Νύχτωσε. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα. Οχ. Τι είναι αυτό? Ωραίο μηχανέσχη. Ωραίο σκαλοπάτι. Εδώ ποιος ξέρει τι βάθος έχει τώρα. Α, από εκεί δείχνει ότι κάπου πάει, αλλά δεν ξέρω, το ρισκάρω τώρα μόνος. Κάτσε να το ελέγξω λίγο. Αυτό πάντως, ωραίο κομματάκι. Πού είστε? Θα πάω ένα δρομάκι πιο δεξιά. Πάλι κατεβαίνουμε στο ποτάμι. Πιο μαλακά. Εντάξει, από εκεί δεν ξέρω που πάει. Από εδώ πάει εκεί που σας έδειξα πριν, στο προηγούμενο πλάνο. Κάτσε λίγο να δω πού σκατά είμαστε. Λοιπόν, Αλάνια, πάμε από εκεί, από το ποτάμι που σας έδειξα πριν. Τώρα δεν ξέρω τι βάθος έχει. Βασίζομαι λίγο στο ότι έχω εργάτη. Αλλά άμα κάνουμε μπουρμπουλήθρες, δεν μας σώνει το εργάτη ούτε τίποτα. Το καλό είναι ότι είμαι κοντά στη Σικιά. Κάτσε να δούμε πώς θα περάσουμε τώρα αυτό εδώ. Κάπως έτσι. Ωραία, πού είστε? Α, εντάξει, καλό είναι, δε. Ζάκαρη. Τώρα αυτό όλο αδιέξοδος είναι, σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ποτάμι. Αμάν.
κοψούρι, ρε. Το κοψούρι. Βλέπω τώρα ένα διέξοδο που είχα πάει. Καμία σχέση. Εκεί πρέπει να έχουμε 100 μέτρα διαφορά σε ύψος. Τώρα είμαι στα 100 μέτρα. Το κοψούρι πρέπει να είναι στα 210. Ωραία, πούστη. Α, αυτά είναι. Άμα μιλάς στην κάμερα και δεν προσέχεις. Πάμε, πάμε. Κάτσε να δούμε τι έγινε τώρα. Ρε. Φόρα βάσανα. Στη μέση του πουθενά. Τώρα εκεί χτύπησε ο εργάτης λίγο κάτω. Ο τροχός αυτός είναι έτοιμος να ανέβει τουλάχιστον. Αυτό είναι το καλό. Μπράβο. Πρώτη φορά είναι που την πατάω έτσι, αλάνια. Μία εδώ και μία όταν είχα τρακάρει πάνω στη λίμνη κατή στην Κατερίνη. Εντάξει, αυτό είναι ποτάμι, όλο, χήμαρος. Κοιτούσα τους χάρτες και το κολοβίδιο και έφυγα μέσα. Πώς δεν είναι κανένα δυο μέτρα σκοτωθώ. Ωρα βάσανο. Καλά που φορούσα ζώνη. Δοκιμάσω μία έτσι. Να δω βασικά και ένας τροχός που είναι να ανεβεί του συνοδηγού. Να μην ξύσει πολύ τον εργάτη κάτω. Άμα δω ότι ακουμπάει ο εργάτης κάτω, θα το πιάσουμε τον εργάτη από ένα δέντρο για να μπορέσω να σηκώσω τα μούτρα πάνω. Να τεντώσει ανάρτηση. Ωραίος, ρε. Οπό. Ωραίο μηχανέσιο, πού είστε. Να, άμα θες να κάνεις τίποτα στα μάξι, έρισε εδώ και πάμε, πάμε. Πω, το δύο μάστρας τώρα θα πει μαλάκα, είσαι πανίβλακας τελείως. Είμαι και μόνος. Πάμε, πάμε. Ή να το πιάσω κατευθείαν τον εργάτη μας. Μάλλον καλύτερα κατευθείαν θα κάνω καμιά ζημιά στη βάση. Και ποιος τον ακούει τον άλλο. Το χαζουφυρημένο. Κάτσε κλειστό φώτα. Έλα, ναι. Είδες. Και λέω πάρ' την GoPro. Όχι, γάμισε την. Δεν θα κάνω βίντεο. Αυτά είναι τα καλά του εργάτη, αλάνια. Ασύρματο χειριστήριο. Μαζεύεις και βλέπουμε. Σηκώνει τα μούτρα πάνω. Οπότε βάζουμε μπρος. Σιγά σιγά με τον εργάτη. Του, με τον εργάτη. Βοηθάμε τα μούτρα να σηκωθούν για να μην κάνουμε ζημιά μπροστά. Βάζεις εργάτη, ψυγεία, κουλουπού, κουλουπού. Έλα, ναι. Και αφήνουμε τον εργάτη να μας βγάλει. Μόνο με τον εργάτη. Έτσι. Α, αυτό είναι. Έτσι. Λοιπόν, τα τιμόνια ζορίζονται. Οπα. Ωραία. Κάτσε να μάσουμε πατήσω σκηνή. Καλά που δεν είχα προφυλακτήρα. Ήδρωσα. Ωραία, κάτσε μας με τον εργάτη τώρα. Θέλετε να δείτε πόσο ωραίο ήταν αυτό που έπεσε. Να το. Γκρέμι κανονικό. Έτσι, μαχαίρι. Ωραίος ρε, πούστε. Εδώ δεν κάναμε ζημιά. Ακουμπήσαμε μεν κάτω, αλλά δεν στραβώσαμε τίποτα. Πάλι καλά. Για να δούμε από εδώ κάτω. Από τη στιγμή που η γλυσιέρα δεν έχει χτύπημα, σημαίνει ότι δεν τρίφθηκε. Τρίφθηκε, αλλά λίγο έτσι, μαλακό χώμα. Λοιπόν, γι' αυτό άμα ρωτήσετε κανένα παλιό, θα σας πει ότι απαγορεύεται να πηγαίνει στο βουνό μόνος. Ειδικά για τέτοιες δουλειές όπως κάνω εγώ. Εγώ είμαι πανίβλακα, σας το εντάξει. Εντάξει, το έχω και συνέχεια στο μυαλό μου να μην γίνει κάτι κτλ. Έτσι. Καλά,
Σίγουρα αν δεν τραβούσα βίντεο, αν δεν είχα το μυαλό μου στο χάρτη κτλ. Εννοείται πως θα το βλέπω αυτό το πράγμα εδώ. Μιλάμε, θάβεις κατερπίλαρ μέσα. Τώρα πως δεν το είδα. Ο Θεός και η ψυχή του, τέλος πάντων, που είμαστε κομπλέ. Πάω λίγο μέχρι κάτω και άμα δεν βγαίνει από εκεί, τη γα... μην τα κόψουμε από εκεί. Και άμα δεν είναι πυκνό, θα έρθουμε μέσα. Όπα! Ή αλλιώς θα έρθω εδώ, θα δεθώ από εκεί απέναντι και θα το βγάλω. Δεν ξέρω τώρα πώς το βγάλω. Λογικά, με το πάρω λίγο από εδώ πλάκια έτσι, θα βγω με τον εργάτη. Ναι, εννοείται με τον εργάτη. Λοιπόν, πάμε λίγο το κομμάτι αυτό να δούμε πού πάει. Και μετά επανέρχομαι πίσω. Άμα δεν... Α! Τέλεια! Κάπου βγαίνει. Ωρα, σάχαρη ψηλή. Για να δούμε εδώ. Σκοτωθούμε και εδώ. Καλό είναι και εδώ. Και εντάξει, δεν ξέρω τι βάθος έχει. Απέναντι περνάει. Απέναντι περνάει. Αν κατεβώ και το πάρω από εκεί, φαίνεται να μην είναι τόσο βαθιά. Θα βγω εκεί απέναντι και μετά έχει ο Θεός. Το πρόβλημά μου είναι ότι με νυχτώνει, ρε γεια μου. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Αν και βλέπω τον πάτο, άρα δεν πρέπει να είναι πιο ψηλά από το μασκέ μου. Εδώ το κατηφόρι είναι, έλα ναι. Και αυτό μαχαίρι, όχι, αυτό δεν είναι μαχαίρι. Μαλακής μη λέμε. Είναι καλό. Κάτσε κάνω λίγο αυτά. Με χτυπάει τζάμπα του σασμάν κάτω. Άμα το δει ο Χάρης αυτό το βίντεο, θα πει μπράβο κολλητέ πανίβλακα. Άσε που θα ζηλέψει κιόλας που δεν είναι εδώ μαζί μου. Αλλά τι να τον κάνω. Μόνο για θάλασσα με παίρνει τηλέφωνο και για ποτό, για πανηγύρια. Λοιπόν, ωραίο μηχανές και μπουστά. Ωχ, κομπλέ είμαστε. Έχει μια μεγάλη πετράρα εδώ. Εντάξει, έχω κάνει μαλακή με 30 ευρώ βλάκας, ρε. Πώς θα ανεβώ τώρα αυτές τις ρίζες εκεί πέρα. Κάτσε το καρβόστα. Ωραίας. Τζέτα 20D. Αμάν που βγήκα! Αμάν που βγήκα, φίλε! Κατά 99%. Οχ! Έβαλα! Τι βαράς! Όπου μου σε κάτι στο χέρι! Κατά 98-99% βγήκα στον παράλληλο από το κοψούρι. Ναι, γι' αυτό δείχνει στο μάπο ότι είμαι. Το κοψούρι είναι από εκεί πάνω. Τώρα αυτό εδώ, το δρομάκι δεν ξέρω που πάει. Αλλά. Αφού δεν με έπιασε εντελώς νύχτα και νομίζω ότι ξέρω πού είμαι, μάλλον θα το πάω λίγο από εδώ αριστερά να δω που βγαίνει. Δεν ξέρω αν καταλάβετε τη σφαλιάρα με εδώ στην πόρτα. Με κάρφωσε η τσέτα γιατί με λέει ρε πανίβλακα. Ωπ, ναι, είναι παένιτς. Λοιπόν, από εδώ δεν βρήκαμε τίποτα. Οπότε συνεχίζουμε τώρα ποτάμι και ναι, ξέρω που βγήκα. Εντάξει, δεν είναι άσχημη βόλτα. Βγάλει Τετάρτη και βάλει Δευτέρα. Ωραία λάσπη. Πάμε. Πάμε. Εδώ μάγκες τα βρέχει. Έχει πάρα πολύ λάσπη. Αντάρα. Πείτε μου αν σας αρέσει τέτοια βίντεο, να, όποτε μπορώ να κάνω. Τώρα δεν θα μπορώ κανένα μήνα, 1,5, 2, 2,5. Θα βγούμε στα λόνια τώρα. Και θα έχουμε πολλή δουλειά, οπότε μάλλον βιντεάκι ξανά καλό Σεπτέμβριο. Μπορεί να είναι και το αποχαιρετιστήριο. Θα δείξει. Εκτός άμα μπορέσω και καταφέρω και πάω λεκάνη. Μότο κακός. Άντε βρε, ωραίο παραθυράκι. Φράκαρα να τα κάνει μια, τι να κάνει. Πω, ενώ
δώσαμε τη βόλτα από το κοψούρι, ρε. Τώρα το συνειδητοποίησα. Χωρίς να θέλω την ένωσα. Αυτή θα είναι καλή βόλτα. Άμα βρέξει θα είναι πολύ καλή βόλτα. Εδώ έχει πολλά περάσματα. Κάνεις ένα μπαμπλό που θες να περάσεις. Μόλο στη Τρίτη. Εντάξει, δεν με έβαλε ο χοντρός στο air condition και κλείνουν τα παράθυρα για να μην γίνουν λούστρα και έχω κατασκάσει και βγήκαμε στο σταυροδρόμι που πάει κοψούρι. Για όσους δεν ξέρετε, το κοψούρι είναι αυτό που έκανα στο προηγούμενο βίντεο. Από εδώ αριστερά πάει στα 1000 μέτρα, μπαίνει κοψούρι για να βγει πάνω σικιά και από εδώ συνεχίσουμε να βγούμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Καλά, ναι, καλή βόλτα. Πόρτα σαν βόλτα σήμερα από μόνος. Πήγα, σκοτώθηκα. Εδώ μέσα το χειμώνα έχει πολύ μπατάκι. Και πήγα, έπλυνα χθες η τσέτα εγώ. Και είναι πάλι σήμερα. Πάμε, πάμε. Αλλά ναι, το λοιπόν. Τελικά έχει πολύ πράγμα μέσα εδώ το βουνό μας. Για να τα ανακαλύψουμε όλο, θέλουμε μήνες. Γράψτε μου κάτω στο σχόλιο άμα σας άρεσε. Δηλαδή άμα σας αρέσουν τέτοιου είδους βιντεάκια. Όταν δεν θα έχω να κάνω βόλτα μεγάλη, ας πούμε, ωραία κτλ. Από το να μην κάνουμε καθόλου βίντεο, μήπως κάνουμε μερικά τέτοια. Έγινε αλάνια. Για να δούμε, τσετάρα έπαθε τίποτα από χθες. Κάτσε τη βγάλω έξω. Πού είστε, γεμίσαμε αράχνες. Ω, τα μάξι γέμισε αράχνες. Ωρε Θεέ μου. Μέχρι τώρα ανακάλυψα τρεις. Μία, δύο και μία εδώ, τρεις. Τι δεν ξέρω τι δεν φαίνεται μαλακισμένη. Να τι. Θολή. Πόσο ιστό βγάζουνε σε ένα βράδυ για μότο. Με γέμισαν τα μάξι, ρε. Για να δούμε. Τίποτα. Λίγο εδώ, ψιλογδάρθηκε. Τίποτα. Άρα που είστε, τι να καταλάβει το μαχητικό. Πάμε, πάμε, πάμε. Καλά, χθες ήμουν πολύ τυχερός, Αλάνια. Που δεν χτύψει τα μάξι να τα σπάσει όλα από κάτω. Να μην αφήσει εργάτη, να μην αφήσει τίποτα. Κλείσε ρε κολόπορτα. Άιντε. Εν τω μεταξύ, καθαρή οφθαλμαπάτη, ρε. Σηκώνω το κεφάλι σε μια φάση, κοιτάω ότι, γιατί εκείνο είναι παρακλάδι από ποτάμι. Σηκώνω το κεφάλι, φαίνεται ευθεία. Από αριστερά μεριά, άμα έτσι πως κοιτούσα, έβλεπα ένα χαντακάκι μικρό. Γι' αυτό και πριν πέσω, άμα δείτε στο βίντεο, το αυτοκίνητο το ψιλοφρενάρω. Λέω να μην πέσω απότομα μέσα στην τρύπα. Πού να φανταστώ που τη δεξιά ήταν. Έλα, ναι. Είχα το μυαλό μου στους χάρτες, είχα το μυαλό μου στην κάμερα. Πάμε, πάμε.